Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στις γιαγιάδες της Κρήτης, οι οποίες κερδίζουν τις εντυπώσεις με τα τραγούδια, τα βίντεο, αλλά και το κέφι τους για ζωή βεβαίως. Έμπνευση για το νέο τους βίντεο, αποτέλεσαν τι άλλο, οι εκλογές. Εμείς, οι γιαγιάδες της Κρήτης, αποφασίσαμε εκτακτός την ίδρυση κόμματος και την αυτόνομη κάθοδό μας στις εκλογές. Γκριντς, ή αλλιώς γιαγιαδίστικο κίνημα ριζοσπαστικού ντολμαδίστικου συνασπισμού. Οι εκλογές αποτέλεσαν έμπνευση για τις viral γιαγιάδες της Κρήτης που έφτιαξαν μέχρι και κόμμα για τις ανάγκες βεβαίως του νέου τους βιντεοκλή. Πολλά καιρό μας στο χωριό την ύβαλε την τσίφρα και πανικό θα φέρουμε ακόμα και στο τσίφρα. Τη σύνταξη θα φτάσουμε στα 1500 και για ταξίδια με καπί θα δώσουμε άλλα τόσα. Διακομωδούμε αυτά μέσα στο τραγούδι, αλλά είναι πραγματικότητα. Για τις συντάξεις, για τους φόρους. Κατσίκα θα έχει καταβεί και φρέσκο χαλατάκι. Και άντε για στα μάρκετ πας του κύριου Μητσοτάκη. Πολιτικοποιημένοι πρέπει να είμαστε όλοι. Κομματικοποιημένοι δεν είμαι και ούτε πρόκειται. Η εμπειρία είναι θαυμάσια. Η χαρά τεράστια, όπως και ο κόπος. Δημιουργή του νέου βίντεο κλιπ με τις σούπερ γιαγιάδες είναι ραδιοφωνική παραγωγή Γιώργος Μπαλοθιάρης και Γωγό Βερίγου. Τα γυρίσματα νομίζω κράτησαν πάνω από 3 εβδομάδες. Είχαμε και θέματα με τον καιρό που εντάξει δεν έμπαινε προς το καλοκαίρι. Αλλαγή φέρνουν ιδέες, έλα τώρα που το θες. Ανδρουλάκι και κουτσούμπα, φάτε τώρα μια τουλούμπα. Τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε από τις γιαγιάδες της Κρήτης? Στα σχόλια μέσα γράφει από Eurovision μέχρι σειρά μικρού μήκους. Οπότε επειδή είμαστε και λίγο τρελοί στην Κρήτη, κουζούλη με την καλή έννοια, όλα μπορείς να τα περιμένεις από το καλοκαίρι στο Νότο. Εγώ θα είμαι πρόεδρος, καμάρι μου θα το έχω. Ακόμα και κυβέρνηση εγώ θα βάλω στόχο.